Κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι το απόψινο βράδυ. Αυτή τη φορά θα αφήσουμε τους γιατρούς με την έννοια που γνωρίζουμε και θα πάμε να δούμε λίγο, συνεχίζουμε ένα κομμάτι που είχαμε ξεκινήσει εκεί προς τα τέλη Ιουλίου με τις εναλλακτικές θεραπείες. Λοιπόν, το απόψινο βράδυ είναι εδώ μαζί μας η βιολόγος και σύμβουλος εναλλακτικών θεραπείων, η κυρία Φωτεινή Καρακάση. Κυρία Καρακάση, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας ρωτήσω, πώς συνδέεται μία βιολόγος με τις εναλλακτικές θεραπείες? Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο. Νομίζω το λένε και οι λέξεις, γιατί η βιολογία είναι στην ουσία η επιστήμη της ζωής. Άρα εξετάζει το σώμα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το ίδιο κάνουν και οι εναλλακτικές θεραπείες. Προσπαθούν να προσεγγίσουν το σώμα ολιστικά, χωρίς να βλέπουν ξεχωριστά το φυσικό σώμα και το νου ή την ψυχή. Οπότε προσπαθούν να βρουν μία λύση συνολικά. Και αυτό το πάντρεμα του κλασικού κομματιού, που είναι η βιολογία, η λειτουργία των κυττάρων, των μεταβολικών μονοπατιών, με το πάντρεμα της οπτικής που έχει η ανατολική στην ουσία φιλοσοφία, είναι που μπορεί να βοηθήσει έναν επαγγελματία υγείας να δώσει μια συνολικότερη λύση. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς εδώ στο χώρο μας. Συγγνώμη, μας λέτε, αν έχω καταλάβει καλά, ότι εσείς έρχεστε να βοηθήσετε πολλές φορές και τον γιατρό, τον παραδοσιακό γιατρό. Ακριβώς. Δεν συγκρουόμαστε. Ποτέ δεν συγκρουόμαστε. Γιατί είναι δύο πράγματα. Είναι σαν να μου λέτε, κάποιος που θα πήγαινε σε έναν παθολόγο δεν μπορεί να πάει σε έναν ενδοκρινολόγο. Και οι δύο γιατροί είναι. Θα προσεγγίσουν όμως το σώμα από διαφορετική οπτική γωνία, γιατί θα εξετάσουν το κάθε σύστημα ξεχωριστά. Mm. Θα πρέπει όμως να βρουν έναν τρόπο να συνεργαστούν. Και εκεί που συνεργάζονται είναι οι βασικές λειτουργίες του σώματος. Κάποιος που ασχολείται με τις εναλλακτικές πρακτικές θα προσπαθήσει να δει πέρα από τη συμπτωματολογία. Mm. Να δει δηλαδή και τι κρύβεται στα υπόλοιπα επίπεδα του σώματος που αφορούν το νου, την ψυχή, ψυχοσυναισθηματικό στρες, κάτι που η κλασική ιατρική πολλές φορές το παρακάμπτει και δουλεύει συμπτωματολογικά. Ένα λεπτούλι. Ένα λεπτό, κυρία Καρακάση. Πώς το καταφέρνετε αυτό? Εσείς, ξέρω, ασχολείστε με τον ενεργειακό έλεγχο. Σωστά. Έτσι. Πριν μας πείτε τι είναι αυτό. Mm-hmm. Αυτά όλα πώς μπορεί να τα καταφέρετε? Ας πούμε τον ενεργειακό έλεγχο που ασχολείστε εσείς, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Είναι μια τεχνολογία συχνοτήτων. Ναι. Μπορεί να αναλύσει τη λειτουργία του κάθε οργάνου και του κάθε συστήματος μέσω βασικών συχνοτήτων. Γίνεται με τη χρήση συσκευών, την οποία τη βλέπουμε και μπροστά μας. Ωραία. Συνδέεται με λογισμικό στον υπολογιστή, το οποίο αξιολογεί ο εκάστοτε επαγγελματίας. Και μπορεί να μας αποτυπώσει λειτουργικά κομμάτια στο σώμα. Δηλαδή, τι δουλεύει περισσότερο ή λιγότερο από το κανονικό. Οπότε, αν κάποιος έχει το αντίστοιχο υπόβαθρο, να έχει δηλαδή κάποιες γνώσεις που αφορούν τη φυσιολογία ανθρώπου, σίγουρα μπορεί να καταλήξει να κάνει συνδέσεις και συσχετήσεις για να δει από πού μπορούν να προκύψουν περαιτέρω θέματα ανισορροπιών στο σώμα. Και αυτό τον βοηθάει να βρει μια λύση σε μια υφιστάμενη κατάσταση. Να δει από πού ξεκινάνε οι αιτίες των προβλημάτων. Και εγώ δεν είμαι γιατρός, δεν συνταγογραφώ φάρμακα. Οπότε οι λύσεις που θα πάρει από το χώρο μας κάποιος είναι λύσεις φυσικές. Δηλαδή, το κομμάτι που αφορά την αξιολόγηση γίνεται με τη συσκευή που βλέπουμε μπροστά μας. Που βασίζεται στην ουσία, είναι μια τεχνολογία συχνοτήτων που έχουν καταγραφεί οι συχνότητες φυσιολογικής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος και αυτές συγκρίνονται με το κράτημα των δύο ηλεκτροδίων με το σώμα του εκάστοτε ανθρώπου. Οπότε βλέπουμε πού υπάρχουν παρεκκλήσεις. Αν λοιπόν κάποιος γνωρίζει και ένα αντίστοιχο ιστορικό ή τα συμπτώματα που θα αναφέρει ο άνθρωπος που επισκέπτεται το χώρο μας, μπορεί κάποιος να καταλάβει και να δει τις προτεραιότητες από πού έχει ξεκινήσει η ανισορροπία που ο ίδιος παρουσιάζει. Συγγνώμη, όπως βλέπω τώρα λίγο το μηχάνημα. Mm-hmm. Αυτό τώρα συνδέεται με τον βιοσυντονισμό? Γιατί είναι η ίδια τεχνολογία. Γιατί στην ουσία και ο βιοσυντονισμός τι έκανε? Υπήρχαν συσκευές οι οποίες ανέλυαν τη συχνότητα εκπομπής του ανθρώπινου σώματος και αυτό το κύμα που έπαιρναν το ανέστρεφαν και το έστελαν πάλι πίσω στο σώμα με σκοπό το παθολογικό κύμα να το κάνω φυσιολογικό. Με την πιο καινούργια τεχνολογία πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί δεν είναι ότι στέλνουμε τη συχνότητα του ίδιου του ανθρώπου ανεστραμμένη, στέλνουμε ένα κύμα συχνοτήτων. Δηλαδή περιγράφουμε στοιχεία τα οποία λείπουν στο ανθρώπινο σώμα,
τα οποία μπορεί να είναι θρεπτικά. Μπορεί όμως να είναι και η συχνότητα κάποιου παρασίτου ιού που αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει στο σώμα. Άρα στέλνουμε ένα κύμα συχνοτήτων. Μιλάμε πλέον δηλαδή με αρχές κβαντικής φυσικής, που όλα έχουν περιγραφεί ως μια ταλάντωση, ως κύματα. Άρα στην ουσία αυτές οι συσκευές είναι σαν να έχει στα χέρια του κάποιος έναν πολυγράφο, να ρωτάω το σώμα. Σου χρειάζεται αυτό? Και το σώμα να μου απαντά ναι ή όχι. Αλλά αυτό δεν το κάνει λεκτικά. Το κάνει με την ίδια του τη συχνότητα, με αυτό που εκπέμπει προς τα έξω. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι μόνο η μία συχνότητα που θα στείλει, στέλνει ένα συνολικό κύμα. Οπότε, αν το συγκρίνω, ναι, τεχνολογία συχνοτήτων είναι. Αλλά έχει πάει ένα βήμα παραπέρα. Ένα λεπτό να το δούμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, κυρία Καραδικά, λίγο πιο πρακτικά. Mm-hmm. Υπό ποια έννοια το λέω? Συνήθως εσάς έρχονται κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα υγείας, έρχονται mm-hmm. κάποιοι που υιοθετούν mm-hmm. τον ενεργειακό έλεγχο, mm-hmm. αυτό που πρεσβεύετε εσείς, mm-hmm. με σκοπό να δούνε αν έχουν κάποια θέματα υγείας που δεν τα έχουν ανακαλύψει mm-hmm. και από εκεί και πέρα να ακολουθήσουν κάποιες εναλλακτικές μορφές θεραπείας που τους προτείνετε. Πώς ακριβώς, με ποιο σκεπτικό δηλαδή κάποιος ενδεχομένως και από τους τηλεθεατές που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή εδώ στην Αττική, mm-hmm. θα έρθει σε εσάς? Ωραία. Στο γραφείο μας έρχονται και υγιείς, αν βάλω την ταμπέλα, και ασθενείς. Δηλαδή άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάποιο χρόνιο νόσημα, να παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή και να θέλουν στην ουσία να υποστηρίξουν το σώμα τους και με διαφορετικό τρόπο. Η μέθοδος αυτή βοηθάει συνολικότερα το σώμα. Και όσοι μας επισκέπτονται το βλέπουν όχι μόνο για το πρόβλημα που μας επισκέφτηκαν, θα το δουν και στα υπόλοιπα κομμάτια της ζωής τους. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έχει αϊπνία και να πει επισκέπτομαι το χώρο, ψάχνω έναν εναλλακτικό τρόπο γιατί δεν θέλω να καταφύγω σαν πρώτη λύση σε κάποιο χάπι πναγωγό ή ηρεμιστικό. Θέλω κάτι πιο απλό. Όταν λοιπόν δούμε από πού ξεκινάει αυτή η διαταραχή, γιατί στην ουσία αυτός ο έλεγχος, σε αυτό μας βοηθάει να εντοπίσουμε την αιτία της διαταραχής. Άρα σε κάποιον μπορεί να είναι ορμονικό, σε κάποιον να είναι ψυχοσυναισθηματικό, σε κάποιον να είναι ελλείψεις διατροφής. Άρα, άμα βρούμε την αιτία, μπορούμε στην ουσία να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά το πρόβλημα που υπάρχει. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει αρχίσει να έχει πρόβλημα στον ύπνο και βρούμε την αιτία και λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα το δει όχι μόνο στο θέμα του ύπνου, θα το δει και στη διάθεση και στην επαφή του με τους άλλους ανθρώπους. Και το ίδιο μπορεί να συμβεί και σε υφιστάμενες παθήσεις. Να έρθει κάποιος και να πει θέλω υποστήριξη γιατί έχω κάποιο καρδιολογικό νόσημα και βλέπω ότι όσο περνάνε τα χρόνια η αντοχή μου μειώνεται. Είμαι ρυθμισμένος με τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθώ και θέλω μια επιπλέον υποστήριξη χωρίς να χρειαστεί να καταφύγω σε επιπλέον φαρμακευτική αγωγή. Υποστήριξη αυτή. Πώς γίνεται? Ποια είναι δηλαδή? Ωραία. Καταλάβω δηλαδή, έρχομαι εγώ, είμαι ρυθμισμένος από τον καρδιολόγο μου. Mm-hmm. Αφού παίρνω την αγωγή μου, θα με υποστηρίξετε παραπάνω εσείς? Ωραία. Η υποστήριξη και οι συμβουλές που δίνουμε στο χώρο μας είναι δύο κομμάτια. Μετά τον έλεγχο τον ενεργειακό έλεγχο, προκύπτει ένα σύνολο συχνοτήτων για το εκάστοτε σώμα που χρειάζεται. Αυτό μπορεί να δοθεί μέσω της ίδιας της συσκευής ή με κάποιο ενδιάμεσο, με κάποιο νεράκι, το οποίο αποθηκεύει αυτές τις συχνότητες. Mm-hmm. Το ένα κομμάτι θεραπείας εντός εισαγωγικών είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι αφορά τη σύσταση φυσικών σκευασμάτων. Μπορεί να είναι βιταμίνες, βότανα, ιάματα, ανάλογα με το τι χρειάζεται το εκάστοτε σώμα. Ναι. Οπότε είναι δύο κομμάτια. Το ένα αφορά το σύνολο που προκύπτει από τον ενεργειακό έλεγχο με το τι θα έχει προτείνει το ίδιο το σώμα ότι χρειάζεται και το υπόλοιπο είναι η υποστήριξη του φυσικού σώματος με τις υπόλοιπες συστάσεις. Αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι βελτιώνονται σιγά σιγά οι δείκτες υγείας. Οπότε ακόμη και κάποια φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί κάποιος θα δει εφόσον είναι κάτι που κάνει σταθερό έλεγχο με το θεράποντα γιατρό του, θα δει ότι κάποια φάρμακα τα οποία ρύθμιζαν ας πούμε το μπαλμό ή μείωναν τη χοληστερόλη, θα δουν ότι σιγά σιγά εφόσον βελτιώνονται οι τιμές τους, θα αρχίσουν και τα φάρμακα να μειώνονται. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Καρακάση. Σχετίζεται αυτό που κάνει και με αυτά τα τεστ της ανεξίας, δηλαδή τι μπορεί να ενοχλεί εμένα και να παίρνω κιλά, έτσι. Mm-hmm. Γιατί φαντάζομαι, με βάση όπως μας τα περιγράφετε αυτή τη στιγμή,
ακόμη και ανθρώπους που είναι υπέρβαροι μπορεί να τους βοηθήσετε, έτσι. Ισχύει, ισχύει. Μπορούμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που έχουν θέμα με τη διαχείριση του βάρους τους, χωρίς όμως να υποστηρίζουμε και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζουμε ότι το τεστ της ανεξίας με αυτόν τον τρόπο, που είναι διαφορετικός από τον αιματολογικό τρόπο, είναι η πανάκια στην απώλεια βάρους. Και αυτό τι σημαίνει. Με το τεστ του ενεργειακού ελέγχου, με έναν ενεργειακό έλεγχο τροφών, αυτό που κάνει κάποιος είναι να συγκρίνει τις συχνότητες των τροφίμων με τη συχνότητα του ανθρώπινου σώματος. Άρα προκύπτει μία λίστα που το σώμα τη δεδομένη στιγμή τις αναγνωρίζει ως εντός εισαγωγικών επιβαρυντικές, ως δύσκολο να τις διαχειριστεί. Αυτός ο έλεγχος δεν μας δίνει απαντήσεις στο πώς και το γιατί. Δηλαδή δεν θα μας απαντήσει τι κάνει το κάθε τρόφιμο στο σώμα, ούτε από πού ξεκινάει το πρόβλημα της διαχείρισης του βάρους. Δηλαδή αν ένας άνθρωπος έχει επινεφρητικό στρες, ελλείψεις ίχνοστοιχείων, ορμονικό πρόβλημα, δεν φταίει η λίστα των τροφών και παχαίνει. Αν δεν λυθούν κάποια άλλα βασικά προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των ορμονών, τα σωστά επίπεδα ίχνοστοιχείων για να γίνονται όλες οι μεταβολικές διεργασίες, δεν είναι η λίστα των τροφίμων που θα του λύσει το πρόβλημα. Οπότε αυτό που προτείνουμε εμείς, ναι, μπορεί, είναι υποστηρικτικό και ο ενεργειακός έλεγχος τροφών δεν είναι μόνο για την απώλεια βάρους. Γιατί όταν αφαιρέσουμε το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, είναι μία λίστα τροφίμων που το σώμα αναγνωρίζει επιβαρυντικά τη δεδομένη στιγμή. Αυτά συστήνεται είτε να τα αποφύγει είτε να τα μειώσει, αλλά για ένα μικρό διάστημα, για 1-1,5 μήνα. Δεν είναι η κατεύθυνση όπως ένα αιματολογικό τεστ που βλέπουμε τη συγκέντρωση αντισωμάτων και εκεί η αποφυγή είναι από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Εδώ μιλάμε για κάτι παροδικό, για να δώσουμε χώρο και χρόνο στους ομοιοστατικούς μηχανισμούς, έτσι ώστε το σώμα μας να βρει από μόνο του την ισορροπία του. Γιατί το σώμα μας είναι προγραμματισμένο να είναι υγιές. Και αυτό που κάνει ο ενεργειακός έλεγχος είναι να συμπληρώνει τα κομματάκια που αναπεριόντως μας λείπουν. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται. Το επαναπρογραμματίζεται δηλαδή. Αυτό τον συμβαίνει. Μας. Αυτό συμβαίνει. Τον επαναπρογραμματίζουμε με τη δύναμη που έχει το ίδιο μας το σώμα. Γιατί αυτό συμβαίνει με αυτό που γνωρίζει το ίδιο μας το σώμα. Με τις μεταβολικές διεργασίες που το ίδιο έχει. Εμείς δεν θα του πούμε κάνει κάτι καινούριο. Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά στη διάρκεια των χρόνων. Αυτό κάνει ο ενεργειακός έλεγχος. Και στην ουσία αυτό που συστήνουμε, γιατί πολλοί κόσμος λέει θα κάνω το τεστ της ανεξίας και με αυτό θα χάσω κιλά. Εμείς εξηγούμε ακριβώς το τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι το τεστ της ανεξίας με αυτόν τον τρόπο. Ότι είναι μία λίστα τροφίμων που αναγνωρίζεται ότι δυσκολεύει το σώμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως μόνο στη διαχείριση του βάρους. Μπορεί να με δυσκολεύει και να έχω ευερεθιστότητα, να μην μπορώ να κοιμηθώ, να έχω δυσπεψία, να είναι πολλοί οι λόγοι. Και σίγουρα, αν όλοι αυτοί οι παράγοντες αποφευθούν ταυτόχρονα, σαφώς και κάποιος θα το δει και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής του. Αυτό που προτείνουμε όμως εμείς είναι να δούμε την αιτία. Και την αιτία θα τη δούμε με ένα συνολικότερο έλεγχο. Όχι απλά να ρωτήσω το σώμα για 500-600 τρόφιμα, πες μου τι σε ενοχλεί. Κατανοητό. Με βάση ανθρώπους που έχετε δει, έτσι, πώς θα τους χαρακτηρίσουμε τώρα, ασθενείς. Πελάτες. Ανθρώπους, τέλος πάντων, που σας επισκέπτονται. Εμπιστεύονται τον ενεργειακό έλεγχο που εφαρμόζετε εσείς. Έτσι. Σε τι ποσοστό πραγματικά θα λέγατε ότι έχουν βοηθηθεί, και αν παίζει ρόλο ενδεχομένως και, πώς θα το πω, η καλή των προθέσεων που έρχεται για να ακολουθήσει κάτι κάποιος, έτσι. Η καλή των προθέσεων μετράει στο πόσο μπορεί να ακολουθήσει συνολικότερες συμβουλές. Γιατί ακόμη και με τον ολικό έλεγχο που γίνεται, μπορεί να φανούν κάποιες κατηγορίες τροφίμων ή κάποιες ουσίες που ενοχλούν το σώμα, που βρίσκονται σε περισσότερα από ένα τρόφιμα. Οπότε για ένα μικρό διάστημα, 1-1,5 μήνα, συστήνω συνήθως την αποφυγή κάποιων τροφίμων. Τώρα, αν κάποιος πει ότι εγώ δεν είμαι διατεθειμένος όλα αυτά από τις 10 συμβουλές που δίνουμε, να τις ακολουθήσει και τις 10 και ακολουθεί τις 2, όλο το σχήμα πάει πιο αργά. Αυτά τα συμπληρώματα από θέμα χρόνου. Απλά στατιστικά δεν έχω κάνει κάποια μελέτη να δω ότι πόσο χρόνο χρειάζεται το εκάστοτε περιστατικό. Απλά αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι περιστατικά απλά, μια δυσπεψία, μια παροδική αϊπνία, δηλαδή περιστατικά τα οποία δεν έχουν από πίσω σοβαρή υφιστάμενη παθολογία και είναι κυρίως σε πιο νεαρά άτομα,
μέσα σε από μία έως τρεις επισκέψεις αντιμετωπίζονται και αντιμετωπίζονται σταθερά. Άτομα με χρόνια νοσήματα χρειάζονται περισσότερες επισκέψεις. Μάλιστα. Ωραία. Σε ό,τι αφορά αυτά τα συμπληρώματα που αναφέρατε, mm-hmm. που μπορούν να δοθούν, mm-hmm. έτσι, πώς θα δίνεται, υπάρχει, ας πούμε, βάση το πρόβλημα που έχει ο ασθενής. Ακριβώς. Και δεν έτσι. Είναι γενικά, δηλαδή το να δω ότι υπάρχει, ας πούμε, κάποια έλλειψη στοιχείου, θα εξετάσω τη μορφή. Δεν έχω κάποια σύνδεση με κάποια εταιρεία, οπότε αυτό που επιλέγω κάθε φορά είναι αυτό που χρειάζεται το σώμα του εκάστοτε πελάτη. Και τα σκευάσματα υπάρχουν και σε διαφορετικές μορφές. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει κάτι σε υγρό, να υπάρχει κάτι σε κάψουλα, να υπάρχει κάτι σε σκόνη. Αυτό ακολουθεί τις συνήθειες του ανθρώπου, γιατί θέλω να δώσω κάτι που θα είναι εύκολο στη λήψη. Φαντάζομαι όμως το ερώτημα πολλών αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν, mm-hmm. θα είναι σου λέει, ωραία, αυτά πώς φτιάχνονται, πού φτιάχνονται, πώς δημιουργούνται τα σκευάσματα. Δεν είναι κάτι που φτιάχνουμε εδώ, ναι, πρώτον. Γι' αυτό πρέπει να μας το αποσαφηλίσετε αυτό, έτσι. Δεν είναι κάτι που φτιάχνουμε εδώ. Γιατί σου λέω άλλο, εντάξει, να πάω να πάρω τι. Mm. Ωραία, δεν τα αγοράζει. Δεν είσαι αυτό που λένε, έχω συμφέρον με μια εταιρεία. Όχι, να δώσω το ένα φάρμακο ή το άλλο συμπλήρωμα και όλα αυτά. Mm. Επομένως, πώς σε φτάνει. Κάποιος θα προμηθεύεται από φαρμακείο ή από κατάστημα βιολογικών τροφίμων. Είναι εταιρείες γνωστές που υπάρχουν στην ελληνική αγορά με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά. Οπότε τα αγοράζουν οι ίδιοι, έτσι, από πιστοποιημένα μαγαζιά. Ναι. Ωραία. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στον κόσμο, γιατί σου λέει μην αφήσουμε να εννοείται ότι τα φτιάχνετε εσείς. Όχι, δεν υπάρχει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε κρατάω και αυτό ότι εσείς δράτε υποστηρικτικά mm-hmm. στην παραδοσιακή ιατρική, έτσι. Mm-hmm. Δεν έρχεστε να την αποκαταστήσετε. Δρούμε υποστηρικτικά και αυτό που συμβαίνει τις περισσότερες φορές είναι ότι μπορούμε να δράσουμε υποστηρικτικά και σε ανθρώπους με χρόνια νοσήματα και σοβαρά νοσήματα, αλλά και σε υγιείς όταν θέλουν να έχουν μια πρώτη γραμμή αντιμετώπισης των ανισορροπιών που βλέπουν. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος πριν καταφύγει στον κλασικό γιατρό, έχω αρκετούς τέτοιους πελάτες, που μπορεί να μην αισθάνονται καλά και να λένε ότι προτού πάρω την απόφαση να πάω σε έναν παθολόγο και να κάνω πολλές εξετάσεις, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς με ενοχλεί, προτιμώ να κάνω ένα τέτοιον έλεγχο και να δω από πού μπορούν να ξεκινήσουν οι διαταραχές. Οπότε αν επισκεφθώ τον γιατρό μου, να είμαι έτοιμος και να πω ότι έχω κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να είναι αυτό και αυτό και αυτό. Να πάρουν δηλαδή μια πρώτη γραμμή για το πώς μπορούν να κινηθούν από το να βρεθούν σε μια θάλασσα επιλογών και να πρέπει να κολυμπήσουν μόνοι τους. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνουμε στο έργο του γιατρού. Δηλαδή δεν θα έρθει κάποιος με ένα σχήμα από το γιατρό του και εμείς θα πούμε, επειδή κάνουμε αυτόν τον έλεγχο, δίνουμε κάποια βότανα ή κάποια συμπληρώματα ότι ξεχάστε τη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό συμβαίνει παράλληλα. Εμείς βοηθάμε το σώμα να αποκατασταθεί με φυσικό τρόπο, σιγά σιγά βελτιώνονται οι δείκτες υγείας και αν ο θεράποντας γιατρός δει ότι οι εξετάσεις του βελτιώνονται, θα πρέπει ο ίδιος να πάρει την απόφαση να αλλάξει το σχήμα που ακολουθεί. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν συνταγογραφώ φάρμακα. Δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Ο πολίτης κατανοείται. Mm. Σε ανθρώπους, σε ασθενείς που έχουν κάποια πολύ σοβαρά θέματα υγείας. Mm-hmm. Και φαντάζομαι και εσείς και ο κόσμος που μας παρακολουθεί καταλαβαίνει. Τι εννοώ, μην αναφέρω λέξεις γιατί. Ξέρετε, κατά διαστήματα δημιουργούνται πολλά θέματα mm-hmm. και πολλές παρανοήσεις. Mm-hmm. Μπορείτε εσείς να βοηθήσετε στη συμπτωματολογία να γίνει πιο ήπια. Ισχύει αυτό. Και σε αυτό ακριβώς πατάει και ο ενεργειακός έλεγχος. Δηλαδή, μπορεί να δουλέψει και σε άτομα με χρόνια εφιστάμενα νοσήματα, σε άτομα που κάνουν ενέσιμη θεραπεία κάθε μήνα, στο να έχουν λιγότερες ανεπιθύμητες δράσεις από τα φάρμακα που θα πρέπει να πάρουν, το σώμα τους να αποτοξινώνεται γρηγορότερα, να έχουν γρηγορότερη ανάκαμψη μετά από κάποια επέμβαση. Και πάντοτε δουλεύουμε παράλληλα με το σχήμα που τους έχει δοθεί. Και αντίστοιχα προσαρμόζεται και το σχήμα του ενεργειακού ελέγχου. Και σαν συχνότητα και σαν δόσεις συμπληρωμάτων. Οπότε στο σημείο αυτό, mm-hmm. έτσι, δείχτε μας λιγάκι, μία ακόμη φορά πριν πάμε να σας ρωτήσω για κάποιες παθήσεις, να μας αποσαφηνίσετε, mm-hmm. λίγο το μηχάνημα πάλι, τον τρόπο που λειτουργεί. Ωραία. Έτσι, μιας και το έχουμε εδώ μπροστά σας. Σωστά. Το έχουμε εδώ μπροστά μας. Το μηχάνημα λοιπόν είναι αυτό. Είναι αμερικάνικης προέλευσης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ηλεκτρόδια μπάρες, οι οποίες είναι ενσωματωμένες πάνω στην ίδια τη συσκευή και εξωτερικά ηλεκτρόδια.
Ωραία. Τώρα, εγώ προτιμώ τα εξωτερικά λόγω της μετακίνησής τους και δεν θέλω να κουράζω τους πελάτες μου με το να σηκώσουν τη συσκευή και να πιάσουν αυτά. Αυτά που έχει μέσα τα παίρνει στο χέρι κάποιος. Αυτά τα παίρνει ακριβώς στο χέρι κάποιος. Οπότε καθίσε να μιας που είναι εδώ. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα κρατάει στο χέρι του ο πελάτης. Ναι. Ανοίγουμε τη συσκευή η οποία συνδέεται ασύρματα με τον υπολογιστή. Ναι. Στον υπολογιστή είναι εγκατεστημένο το λογισμικό. Και κατά τη διάρκεια της εξέτασης διέρχεται μικρή ποσότητα ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα, το οποίο ρεύμα φέρει πάρα πολλές συχνότητες, όλο αυτό που περιγράφαμε στην αρχή. Συχνότητες που περιγράφουν τη λειτουργία του ύπατος, των νεφρών, της χολής, παθογόνων, βιταμινών, ιχνοστοιχείων κτλ. Όλα αυτά στέλνονται στο σώμα με το ερώτημα, το χρειάζεται το σώμα αυτό? Και το σώμα μας απαντάει με ένα ναι ή με ένα όχι. Οπότε δημιουργείται μια λίστα συχνοτήτων που είναι συγκεκριμένη για τον κάθε πελάτη. Μάλιστα. Οπότε το αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι αυτό το πρόγραμμα μπορεί στην ουσία να δοθεί στον εκάστοτε πελάτη για να τον βοηθήσει στο φυσικό τρόπο αποκατάστασης. Ωραία. Και αν μπορούμε να δείξουμε μέχρι να ανοίξει ο υπολογιστής. Οπότε ο επαγγελματίας υγείας παίρνει μια τέτοια εικόνα. Βλέπει τη λειτουργία όλων των οργάνων, ποια λειτουργούν φυσιολογικά με το πράσινο χρώμα, ποια λειτουργούν λιγότερο από το κανονικό με κίτρινο χρώμα ή περισσότερο από το κανονικό με κόκκινο χρώμα. Και δημιουργείται και η λίστα των συχνοτήτων σε αυτήν εδώ την πράσινη στήλη. Και σίγουρα μετά όλη αυτή η ερμηνεία εξαρτάται από το υπόβαθρο του επαγγελματία που χρησιμοποιεί αυτές τις συσκευές. Δηλαδή, γίνεται με ένα μαγικό τρόπο ότι ρωτάμε το σώμα και το σώμα μας απαντάει, αλλά το τι θα καταλήξουμε να κάνουμε σαν σχήμα, σαν συμβουλές, σαν πρακτική, εξαρτάται καθαρά από το υπόβαθρο του κάθε επαγγελματία. Άλλος μπορεί να συστήσει δελονισμό, μασάζ, διατροφή. Εμείς εδώ εφαρμόζουμε αυτόν τον έλεγχο, τη σύσταση βοτάνων, συμπληρωμάτων, γιατί αυτό είναι το υπόβαθρό μου και υπάρχουν και κάποιες άλλες υπηρεσίες στον χώρο που μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές. Για να προσαφηνίσουμε κάτι. Ακόμη και να μην βοηθηθεί κάποιος, για κάποιο λόγο. Έτσι. Πάντα υπάρχουν πιθανότητες. Κακά τα ψέματα. Κακό δεν μπορεί να κάνει σε καμία περίπτωση. Μπράβο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί αυτό που προκύπτει. Κάνει κακό. Όχι. Αυτό που προκύπτει κάθε φορά είναι αυτό που χρειάζεται το σώμα του εξεταζόμενου. Δεν είναι κάτι που θα πω εγώ από μόνη μου. Αυτό που θα μας δείξει ο έλεγχος είναι αυτό που απαντάει το ίδιο το σώμα. Κακό δεν μπορούμε να κάνουμε σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Ωραία. Μας αναφέρατε την κόπωση, μας αναφέρατε τις αϋπνίες. Ότι μπορεί να βοηθήσει, γιατί πολλοί κόσμος έχει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Μπορεί να βοηθήσει επίσης και σε άλλες διαταραχές. Όπως είναι κάποιος να εμφανίζει, ας πούμε, να είναι στο στάδιο του προδιαβήτη. Να δίνονται συμβουλές διατροφής μαζί με τον ενεργειακό έλεγχο και να μην χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή, να κάνει τις αλλαγές που πρέπει να κάνει. Να έχουμε ανθρώπους με προβλήματα, να έχει φανεί μια πέτρα στη χολή. Κάποιος να κάνει τον ενεργειακό έλεγχο, να ακολουθεί το σχήμα με τα βότανα κτλ. Και να αποφεύγει την επέμβαση. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να κάνουν χημειοθεραπεία, να μην αντέχουν τη χημειοθεραπεία, να πρέπει να συνεχιστεί για πολλούς λόγους το θεραπευτικό του σχήμα, να γίνεται αυτό υποστηρικτικά, ώστε το σώμα να αποτοξινώνεται και να μπορούν να συνεχίσουν το σχήμα τους. Να υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν βιολογικούς παράγοντες, να εμφανίζουν διαταραχές, να μην υπάρχει άλλο φάρμακο να τους δοθεί και να θέλουν μια ενίσχυση στο σώμα τους, να μπορεί να συνεχιστεί η θεραπεία τους. Να σου πω κάτι, σε άτομα με αυτοάνωσα. Γίνεται. Εδώ και πώς έρχεστε εσείς να βοηθήσετε? Ακόμη έχω και πολλά περιστατικά με ανθρώπους με αλλεργίες και που έχουν δοκιμάσει διαφορετικές μεθόδους και δεν έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους. Και εκεί εξαρτάται από το πόσο χρονικό διάστημα το έχουν. Δηλαδή, άτομα που έχουν εμφανίσει για μικρό διάστημα αλλεργικά συμπτώματα μπορούν να ιαθούν και πιο γρήγορα. Σε μειοσκελετικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί θέμα. Σε μειοσκελετικά ή με το βιοενεργειακό έλεγχο το αποτέλεσμα είναι μικρότερη ένταση. Γι' αυτό και στο γραφείο εφαρμόζουμε και την ευρωανάδραση που είναι με άλλη συσκευή. Πάλι με την αποστολή ρεύματος πάνω στο σώμα, απλά αυτό πιάνει περισσότερο τους μυοσκελετικούς πόνους και πιο άμεσα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να το καταλάβει από την πρώτη κιόλας επίσκεψη. Με το βιοσυντονισμό θα δούμε από πού ξεκινάνε οι αιτίες της διαταραχής,
Οπότε θα δούμε και αν έχει νόημα να συστήσουμε κάτι τέτοιο. Γιατί σε άλλους ανθρώπους, πολλές φορές τα μυοσκελετικά ξεκινάνε και από αντιδράσεις σε τρόφιμα, ελλείψεις ίχνος στοιχείων. Οπότε αυτά πρέπει να αποκατασταθούν πριν πούμε ότι ναι, πονάει κάποιος, να κάνω κάτι μόνο για τη συμπτωματολογία του πόνου. Στις φλεβικές παθήσεις που έχει θέματα πολύ κόσμος, ιδιαίτερα στο λεμφικό, περισσότερο θα βοηθήσει η σύσταση με τα βότανα κτλ. Και το κομμάτι του ενεργειακού ελέγχου θα βοηθήσει στο υπόλοιπο σύνολο. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνει αποσυμφόρηση όπως θα κάνει ένα λεμφικό μασάζ. Αυτό θέλω να πω, ότι το αποτέλεσμα που παίρνουμε με τις συχνότητες είναι ότι το σώμα θα βοηθηθεί συνολικά. Οπότε ανάλογα με το τι χρειάζεται να γίνει, θα γίνει σε όλα τα επίπεδα. Αλλά όταν θέλω μηχανική παρέμβαση, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρθρίτιδα και έντονους μυοσκελετικούς πόνους, αυτός έχει θέμα κινητικότητας, θέλει μια μηχανική παρέμβαση. Ο βιοενεργειακός έλεγχος θα τον βοηθήσει στο σύνολο, θα τον βοηθήσει μακροπρόθεσμα. Άνθρωποι λοιπόν που έχουν έντονα μυοσκελετικά προβλήματα πονάνε και θέλουν κάτι που θα τους μειώσει τους πόνους άμεσα. Οπότε εκεί βλέπουμε από πού ξεκινάει και αν έχει νόημα να πούμε ναι, οι δικοί σας οι πόνοι θα αντιμετωπιστούν καλά με κάποια άλλη υπηρεσία που έχουμε ή κάποια άλλη υπηρεσία άλλου επαγγελματία. Αλλά όταν κάποιος έχει ας πούμε αυτοάνοσα νοσήματα που είναι σε έξαρση, πρέπει πρώτα να ρυθμίσουμε κάποια άλλα πράγματα πριν πάμε στο κομμάτι του πόνου. Γιατί θα δρούμε με έναν τρόπο που δεν θα είναι σταθερός. Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα αυτοάνοσο και πούμε κάνουμε μια θεραπεία για τον πόνο εκείνη τη στιγμή, θα είναι μόνο εκείνη τη στιγμή. Πολύ σύντομα, γιατί σχεδόν τελειώσαμε. Φλεβικές παθήσεις στις έγκυες, μπορείτε να βοηθήσετε και εκεί. Εκεί βάσει του κατασκευαστή υπάρχει ότι οτιδήποτε μεταδίδει, εκπέμπει ρεύμα στο ανθρώπινο σώμα και βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας δεν νομιμοποιείται κάποιος να το χρησιμοποιήσει κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Ωραία. Και κλείνοντας, σε ποιες ηλικίες μπορούν να απευθυνθούν σε εσάς, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο αυτή? Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Κανένας απολύτως. Μπορεί να γίνει από βρέφος μέχρι ηλικιωμένο, βαθιά ηλικιωμένο. Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός. Κεντρίζεται τώρα και είπα τελευταία ερώτηση και κλείσαμε. Ένα βρέφος τι μπορεί δηλαδή να δει ένας... Να ανακουφίσουμε με ήπιο αφάρμακο τρόπο κολικούς. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καρακασή, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ για το χρόνο σας. Πιστεύω ότι ενημερώθηκε ο κόσμος. Έτσι, η επιλογή είναι τον φίλο μας των τηλεθεατών. Ήταν η κυρία Φωτεινή Καρακάση, βιολόγος και σύμβουλος εναλλακτικών θεραπείων, που ασχολείται κυρίως με τον ενεργειακό έλεγχο. Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, φαντάζομαι και εσείς από τη δικιά σας πλευρά βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Εγώ φρόντισα όσο μπορώ να ρωτήσω περισσότερα, έτσι να ενημερωθούμε για αυτό το κομμάτι των εναλλακτικών θεραπείων. Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά απόψε που μοίρατε μαζί μας εδώ στην Αττική. Να ευχηθώ καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.